Τώρα τι ρωτή θα σου πω. Όχι φτιάντη γιους και τσαπουλνάτη και γκυζιρούν σε όλο το ντουνιά. Κάνα γυρό που λες, η χάμη του γιο αυτού του Νείλου. Αρρώσιμψη η φίλιος. Τώρα, κοινούς έρθαν από την Αφρική, είσαι λέει, από εκεί που είναι η Νείλος. Τώρα, από τα κνούπια δεν ξέρω, δεν θυμούμαι κιόλας. Τώρα είναι αυτός λέει η γιος, είναι κουρουνού αυτός. Ποιος είναι αυτός ο κουρουνός δεν ξέρω, αλλά σου λέει είναι τους γκίν αυτός. Και αυτός η γιος, και αυτός που λες γκυζηράει τώρα σε όλο τον κόσμο και πάλι αρρωσταίνει ο κόσμος, δεν ξέρω τι έχει αυτός η γιος τώρα και ακουνούν οι κόσμοι και αρρωσταίνουν. Δηλαδή, δεν φτάνει που είχαμε την γρήπ, γιατί τέτοια εποχή, άσε όλα είναι άρρωστα, τα παιδιά είναι όλα άρρωστα, σε λέει, τα σχολεία, ούτε 20-30 παιδιά ζήτημα να έχουν. Φτιάν δεν φτιάν μάθημα θα συγχυλάσω. Άσε που έχουμε πυρητό, έχουμε βήχα, πουνάει το κορμί, γαστριτιρίτιδα, δεν ξέρω τι. Και έρχεται και αυτός ο γιος που λες αυτό του κορονού από την Κίνα και γκυζηρούν όλοι με μάσκες. Αξίτε τι θα σας πω, δεν χρειάζεται πανικός. Άσε που καλό, ναι εννοείται ότι πρέπει να φλάγεσαι ρε παιδί μου, να προσέξεις και πως ντύνεσαι και που στέκεσαι. Μάμα βγεις με το θερμιλί τώρα χειμώνα καιρό όξο, σαν τα κουρτσούδια που βγαίνει όξο και είναι το αυτό όλο που λες γκόλιαβο. Μη φταίει εμένα αυτός ο κουρουνός από την Κίνα. Σε ρωτώ. Θέλει και αυτά να φλάγονται και μη βγαίνουν λουσμένα όξο. Ξέρω δεν θα κρυώσουν. Φταίει η κουρουνός και η γρήπ. Μη μας πιάνε πανικός. Τι πράγμα είναι αυτό. Όλη μέρα της τηλεοράσεις τόσα λέει αυτό. Άσε που έβγαλα σου λέει ακόμα και το εμβόλιο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, δεν ξέρω. Αλλά πρέπει να φλάγουμε έστι. Πάντα να φλάγουμε έστι. Αλλά μη μας πιάνε πανικός ρε παιδιά. Φύγει κορονάς από την Κίνα και θα αρχίσει να πλανήσει όλο τον κόσμο. Έλεος πια, ρημίστε!